Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, χαίρετε. Ονομάζομαι Μπαρμπουδάκη Ελένη και είμαι παιδαγωγός δασκάλα και ειδική παιδαγωγός, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την αποδοχή της πρότασης εισήγησής μου με θέμα τη λειτουργία της παράλληλης στήριξης σε μαθητή με αυτισμό την περίοδο της αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων το Μάρτι ως τον Ιούνι του 2020. Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης περιγράφει την παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού μέσα στη γενική τάξη, σκοπός του οποίου είναι να υποστηρίξει μαθητές ώστε να περάσουν από την κατάσταση της εξάρτησης στην αυτόνομη διαβίωση στην τάξη τους και στην σχολική κοινότητα. Ο ειδικός παιδαγωγός συνεργεί στη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος που υποβοηθά την αποτελεσματική ενσωμάτωση όχι μόνο του μαθητή ευθύνης του, αλλά όλων των μαθητών. Και ενώ ο θεσμός της παράλληλης στήριξης είναι γνωστός αρκετά χρόνια τώρα και λειτουργεί αποτελεσματικά, την περίοδο αναγκαστικού κλεισίματος των σχολείων, οι συνθήκες εργασίας διαφοροποιήθηκαν εντελώς, επιβάλλοντας μια απόσταση μεταξύ του παιδαγωγού και του μαθητή εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μάλιστα, για τους μαθητές εκείνους για τους οποίους η κοινωνικοποίηση στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί κομμάτι της παρέμβασης που σχεδιάζεται για αυτούς, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και εκπαίδευση ήταν εξ αρχής μια δύσκολη συνθήκη που απαιτούσε ειδικούς χειρισμούς και εργαλεία. Θα πρέπει να πούμε ότι η περίπτωση μελέτης, η συγκεκριμένη αφορά σε μαθητή με διάγνωση διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού και πιο συγκεκριμένα αυτισμό της παιδικής ηλικίας F84, και η ημερομηνία έκδοσης των 10ου του 2019. Τώρα, οι συνέπειες της αναστολής λειτουργίας των σχολείων για το μαθητή το διάστημα από 10 Μαρτίου ως 1 Ιουνίου ήταν αρκετές και σημαντικές. Οι κυριότερες από αυτές τις συνέπειες ήταν η διακοπή της κοινωνικοποίησης του στο χώρο του σχολείου, η κατάργηση, διατάραξη της ρουτίνας των μαθημάτων όπως την είχε ως τότε γνωρίσει, και η δυσκολία συμμετοχής του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τον τρόπο που τελικά οργανώθηκε. Οι δυσκολίες υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν πολλές. Ξεκινώντας από αυτές που αντιμετώπισε η ίδια η οικογένεια, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε απουσία κατάλληλων μέσων πρόσβασής της στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έδειξαν άρνηση και επιφυλάξεις στη συμμετοχή του μαθητή, του παιδιού του στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς είχαν ενδιασμούς για την εικόνα που αυτός θα έδινε στο περιβάλλον των συμμαθητών του, εικόνα που θα αναδείκνυε τις όποιες αδυναμίες του. Επιπλέον, η δυσκολία υλοποίησης της παράλληλης στήριξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση φάνταζαν ανυπέρβλητες. Όχι μόνο ανατρέπονταν συνολικά ο σχεδιασμός που είχε γίνει ως εκείνη τη στιγμή, αλλά όλα τα μέσα και οι μέθοδοι καθίστανται δυσλειτουργικά. Δεν υπήρχε δυνατότητα προσωπικής επαφής του μαθητή με την παιδαγωγό, ήταν αδύνατη η παρατήρηση και τήρηση ημερολογίου για την εδραίωση ή τροποποίηση συμπεριφορών, φάνταζε αδύνατη η οργάνωση συστήματος επιβραβεύσεων, καθίστατο αδύνατη η χρήση διαφοροποιημένων μεθόδων παρέμβασης και δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις κάποια προγράμματα που είχαν οργανωθεί στη γενική τάξη. Έγινε προσπάθεια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να οργανωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν η στήριξη της οικογένειας, των γονέων και του μαθητή και ο δεύτερος η δημιουργία υλικού. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της οικογένειας, οργανώθηκε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της πλατφόρμας Padlet, αλλά και μέσω του τηλεφώνου. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση και παροχή υλικού, επιλέχθηκε η τάξη ή η class για υλικό ανεξάρτητο από αυτό της δασκάλας, αλλά κυρίως η πλατφόρμα YouTube για την δημιουργία βίντεο μαθημάτων και την ανάρτησή τους σε σχετικό κανάλι. Σκοπός όλων αυτών ήταν η στήριξη του μαθητή μέσω της στήριξης της οικογένειάς του, της μητέρας μέσω της οποίας και γινόταν η επικοινωνία, μερικά στιγμιότυπα βίντεο μαθημάτων από το εκπαιδευτικό κανάλι που χρησιμοποιήθηκε στο YouTube. Κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία του υλικού που στάλθηκε, τηρήθηκαν οι αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι στόχοι που περιγράφονταν ήταν λοιπόν σαφείς, μικροί σε αριθμό και κάποιοι επαναλαμβανόμενοι.
Το περιεχόμενο της παρέμβασης περιγράφονταν με στοιχεία από το βιβλίο ή τη θεματική που αναφέρονταν. Δίνονταν οδηγίες βήμα-βήμα, καλλιεργώντας την αυτενέργεια και την αυτοοργάνωση του μαθητή. Τέλος, οι δραστηριότητες που προτείνονταν ή αναρτιόνταν στην ασύγχρονη διδασκαλία ήταν αρχικά στην πρώτη φάση επαναληπτικές και εύκολα διαχειρίσιμες. Η επιλογή της εφαρμογής Padlet δεν ήταν τυχαία ως δίκτυο επικοινωνίας. Με αυτή την εφαρμογή δόθηκε η δυνατότητα διάδρασης μεταξύ της εκπαιδευτικού και του μαθητή. Δίνονταν η δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει το υλικό με το οποίο θα ασχοληθεί, τη σειρά πραγματοποιήσεως των δραστηριοτήτων, ακόμα και το είδος των παραγόμενων που θα έστερνε πίσω. Επίσης, η εφαρμογή επέτρεπε τη δυνατότητα παρατήρησης της πορείας του μαθητή, καθώς αναρτώνταν εκεί φωτογραφίες των δραστηριοτήτων που έκανε στα βιβλία και στα τετράδια, και επίσης μπορούσε να έχει άμεση ενίσχυση για την προσπάθεια που κατέβαλε. Στιγμιότυπο από τη σελίδα στην εφαρμογή Padlet. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, οι ανάγκες του μαθητή βρίσκονταν στο επίκεντρο. Πιο συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να οργανωθεί ένα προβλέψιμο και ασφαλές για αυτόν περιβάλλον μάθησης, τόσο σε ό,τι αφορά το format, όσο και τον τρόπο παρουσίασης και τις δράσεις που δίνονταν. Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες για τη δόμηση του χρόνου και του χώρου στον οποίο θα γίνονταν η μελέτη, ώστε να προσομοιάζει στο πρόγραμμα του σχολείου και να μιμείται την κανονικότητά του. Δημιουργούνταν καθημερινά εξατομικευμένο πρόγραμμα που αφορούσε στο είδος, τη μορφή και την ακολουθία των δραστηριοτήτων, τηρώντας όσο το δυνατόν ρουτίνες, αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής. Δίνονταν επίσης ο αναγκαίος χρόνος για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η δυνατότητα αυτορύθμισης. Οι ανάγκες του μαθητή βρίσκονταν στο επίκεντρο, καθώς το υλικό παρουσιάζονταν με την αξιοποίηση οπτικών ερεθισμάτων, ενώ παράλληλα δίνονταν και σαφείς οδηγίες λεκτικά. Ο μαθητής τις άκουγε καθώς πραγματοποιούσε τις δραστηριότητες. Δίνονταν σαφείς γραπτές πληροφορίες για το υλικό και τις δράσεις και η δυνατότητα να ζητήσει ο μαθητής τροποποίησης ή να κάνει τροποποίησης ο ίδιος και μέσω της εφαρμογής Padlet. Και τέλος, δίνονταν ευκαιρίες για επανάληψη. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση μιας μεγάλης σε διάρκεια και μόχθο προσπάθειας, θα πρέπει να πούμε συμπερασματικά ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση αποτέλεσε πρόκληση, αλλά όχι χωρίς θύματα. Δεν υποστηρίχθηκαν όλοι οι μαθητές με ψηφιακά μέσα και σαν μέθοδος προσέγγισης του διδακτικού υλικού δεν τέριαζε σε όλους. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι μαθητές αμαία ήταν από τις ομάδες μαθητών που επλήγησαν περισσότερο. Η οργάνωση της εξαποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικογένεια του μαθητή και την εξοικείωσή της με τις νέες τεχνολογίες, τις απόψεις των γονέων για την έκθεση των παιδιών τους στα ψηφιακά περιβάλλοντα και τις αντιδράσεις τους. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που τη χάνουν παράλληλη στήριξη έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην κατανόηση, στην επεξεργασία του υλικού. Σε μια τέτοια περίσταση είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγκαία η συνεργασία με την οικογένεια κατά την οργάνωση της παράλληλης στήριξης κατά την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, να σχεδιάζετε και να υποστηρίζετε και η ψυχική ενδυνάμωση των γονιών και συνολικά της οικογένειας. Επιπλέον, κατά την εξαποστάσεως εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι αναγκαία η διαφοροποίηση στα περιεχόμενα, στα μέσα και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το υλικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων από την παλέτα των ψηφιακών μέσων. Η οργάνωση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης αποτέλεσε και για τους εκπαιδευτικούς ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο, ένα χρονοβόρο project. Και παρόλο που υποστηρίχθηκαν από επιμορφώσεις αρμόδιων φορέων όπως τα ΠΚΕΣ και πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε όλη αυτή την προσπάθεια συχνά ένιωθαν εξαιρετική μοναξιά. Μπορούμε να πούμε ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση λοιπόν ήταν για την πρωτοβάθμια βαθμίδα μια αναγκαία συνθήκη λύση στην έκτακτη ανάγκη, αποκαθιστώντας πολύ στοιχειοδός μια μορφή κανονικότητα για τους μαθητές, όχι όμως το σύνολό τους, γιατί οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπόρεσαν να υποστηριχθούν όσο θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.